Καλημέρα. Τι κάνεις στις περιπτώσεις που πιστεύεις ότι έχεις δοκιμάσει τα πάντα και δεν δουλεύει κάτι? Τι κάνεις στις περιπτώσεις που αισθάνεσαι ότι έχεις κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσες και πάλι δεν βλέπεις αποτέλεσμα? Αν θέλεις να βρεις την απάντηση, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις πρώτη φορά τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήρωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα να τους ξυπνάμε πρωί-πρωί. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Θεράπων Φάκας, πρεσβευτής θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί ζωντανά, Δευτέρα έως Κυριακή, βρέξει χιονίσει, για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ζητάω συγγνώμη για την μικρή καθυστέρηση, χθες κοιμηθήκαμε αργά. Τραβήξαμε λίγο παραπάνω, οπότε σήμερα καταλαβαίνετε το πρωινό ξύπνημα δεν ήταν και τόσο εύκολο. Παρ' όλα αυτά είμαστε εδώ και έχουμε να συζητήσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πολλές φορές αισθανόμαστε ότι έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, ότι προσπαθήσαμε, αλλά δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Παραδείγματος χάρη, έχουμε στείλει κάποια βιογραφικά, αλλά δεν έρχεται απάντηση. Έχουμε δοκιμάσει κάποια τρίκ σε μια δουλειά για να πάει μπροστά, αλλά πάλι δεν γίνεται τίποτα. Τι κάνουμε τότε? Step your beep, game up, μας λέει ο Γκάρι Βέινερτσακ, ένας πολύ επιτυχημένος λευκορώσος, αμερικανο-λευκορώσος, ο οποίος μας λέει, απάντησε το εξής σε μια συνέντευξη. Τι θα κάνεις, λέει, κάποια στιγμή, αν θα έρθει η 14χρονη κόρη σου και θα σου πει, μπαμπά, έχω δοκιμάσει τα πάντα και ο λογαριασμό μου στο Instagram δεν ανεβαίνει με τίποτα. Τι θα της απαντήσεις? Και θα της απαντήσει, step your beep, game up. Καλημέρα, γεια σου Θάλα μου, τι κάνεις? Εδώ, πρωινό παρεάκι. Όλα καλά? Η πρωινή παρέα της πλατείας. Ανέβασε λοιπόν το παιχνίδι σου, ανέβασε το μαμημένο το παιχνίδι σου. Τι σημαίνει? Κάνε ακόμη περισσότερες προσπάθειες, βάλε κι άλλο ενέργεια. Δοκίμασε καινούργια πράγματα ή δοκίμασε τα ίδια πράγματα με διαφορετική ένταση, με διαφορετική όρεξη, με διαφορετική ενέργεια. Όλα αυτά μπορεί να σου δώσουν το αποτέλεσμα. Παραδείγματος χάρη, είσαι σίγουρο ότι έχεις δοκιμάσει τα πάντα? Είσαι σίγουρος ότι έχεις στείλει πολλά βιογραφικά? Πολλές φορές στις συμβουλευτικές που κάνουμε σε θέματα και στις εισηγήσεις σε θέματα βιογραφικού, ρωτάει κάποιος ότι αναφέρεται μάλλον σε αυτό το πρόβλημα και του ρωτάω πόσα βιογραφικά έχεις στείλει. Λέει, ξέρω πώς να έχω στείλει, 5, 6, 10. Είσαι σίγουρο ότι αρκούν 5, 6, 10? Ή μήπως πρέπει να στείλεις 100 βιογραφικά? Είσαι σίγουρος ότι έχεις δοκιμάσει τα πάντα? Τώρα, παραδείγματος χάρη, μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού, τι θα κάνεις? Θα ράξεις και θα πεις, καλοκαίρι είναι, δεν στέλνω βιογραφικά? Ή θα δώσεις ακόμη περισσότερο ενέργεια τώρα που όλοι οι υπόλοιποι θα είναι στις παραλίες, εσύ τα στέλνεις βιογραφικά? Δεν είπαμε να μην πας στην παραλία, αλλά να στείλεις τώρα με μεγαλύτερη ένταση, να αποδείξεις ότι εσύ είσαι πιο πάνω από τις καταστάσεις. Αν παραδείγματος χάρη σε επιχείρηση και προσπαθείς να πετύχεις κάτι και ακούς συνέχεια όχι. Πόσα όχι έχεις ακούσει? Πόσα όχι αξίζουν το ναι που θα πάρεις στο τέλος? Διάβαζα στο itspossible.gr για την πιο νέα δισεκατομμυρίουχο αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία, 32 χρονών, δεν θυμάμαι το όνομά της δυστυχώς, η οποία είναι η CEO της πλατφόρμας Canvas, canva.com. Canva.com είναι ένα site στο οποίο μπορείς να κάνεις εύκολα και γρήγορα γραφιστικά για μια αφίσα, για ένα φυλάδιο, για μια ανάρτηση στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube. Η 32χρονη τώρα έχει ακούσει 100 συνολικά όχι μέχρι να φτάσει αυτή τη στιγμή να αξίζει πάνω από 2,5, αν θυμάμαι καλά, δισεκατομμύρια το προσωπικό της περιορολόγιο. 100 όχι λοιπόν, σε μια ηλικία μικρή, 26 χρονών ξεκίνησε να ψάχνει αυτή την εφαρμογή, να την αναπτύξει. Όχι, έφτασε 100 όχι. Παρ' όλα αυτά, αυτή συνέχισε γιατί πίστευε στον εαυτό της και αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα είναι αυτό. Τα όχι που παίρνουμε στη ζωή μας αξίζουν πολλά εκατομμύρια, πολλά δισεκατομμύρια, πολλές χιλιάδες ανάλογα με το τι ένταση θα δώσουμε και σε ποια περιοχή βρισκόμαστε και το πόσο επιτυχημένη θα είναι η ιδέα μας. Φτάνει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να μην τα παρατάμε. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμά μας. Αν αισθάνεσαι ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται με το ρυθμό που θα ήθελες, αν αισθάνεσαι ότι δεν έχεις την επιτυχία που προσδοκείς, μην τα παρατάς, ανέβασε επίπεδο, δώσε παραπάνω ενέργεια, δοκίμασε νέους μεθόδους, άνοιξε λίγο τα μάτια σου για να βλέπεις λίγο προς τα δεξιά και λίγο προς τα αριστερά
για να δεις μήπως τυχόν πρέπει να διορθώσεις κάτι, μήπως τυχόν σε βολεύει να δημιουργήσεις και να προσπαθήσεις με καινούριους τρόπους, και τότε που ξέρεις αν είσαι όχι τυχερός, συγγνώμη, αν έχεις υπομονή και υπομονή και κότσια, μπορεί και να πετύχεις. Αυτό είναι το μήνυμά μας για σήμερα. star38rfm.gr για όσους θέλουν να συνεχίσουν να συζητάμε πάνω στο θέμα. Για τους υπολείπους, αν αυτά τα βίντεο σας δίνουν αξία, κάντε μια κοινοποίηση στο Facebook, κάντε μια κοινοποίηση στο Instagram, στο LinkedIn, όπου αλλού το βρίσκετε, στο YouTube, όπου σας αρέσει. Ακολουθήστε μας στο Facebook, Coach Today. Κάντε ένα like στη σελίδα μας. Ακολουθήστε μας στο Instagram. Ακολουθήστε μας και στο YouTube. Βρείτε μας όπου θέλετε, όπου σας βολεύει. Καλή συνέχεια λοιπόν. Μυρίζει κάτι? Μυρίζει Σαββατοκύριακο, Πέμπτη σήμερα. Καλή συνέχεια και καλό μήνα, γιατί χθες δεν τα είπαμε. Γεια σας! Καλημέρα Ελλάδα! Καλημέρα Κύπρο! Καλημέρα κόσμε! Ωραία, πως μου αρέσει να το φωνάζω αυτό. Φιλιά πολλά! Γεια σου ρούλα μου! Μόνο εσένα βλέπω σαν εικονίτσα. Γεια! Yeah.